Θέλαμε να επαναλάβουμε πόσο σημαντικές και κρίσιμες είναι οι προσεχείς εκλογές. Διότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να πάρει αποφάσεις και τη στρατηγική και τους στόχους που θα ακολουθήσει το Σωματείο τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Καλούμε όλους τους φίλους και τα μέλη του Ναυτικού Μουσείου να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει εφόλιστη συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του Σωματείου. Με την ελπίδα να στελεχωθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με νέα πρόσωπα, με όραμα για δημιουργία στον αυτοκριτισμό στο νησί μας. Με γνώμονα την προώθηση των αξιών που προσβεύει ο Ναυτικός Όμιλος Χιού και την ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους. Καλούμε τη χιώτικη κοινωνία να αγκαλιάσει το ιστορικό σωματείο του νησιού σε μια πραγματικά κρίσιμη καμπή της 90χρονης πορείας του. Μιας πορείας που πάντοτε είχε θετικό πρόσημο για την τοπική κοινωνία, καθώς προσέφερε τη δημιουργική διέξοδο για χιλιάδες νέους, ενώ δημιουργούσε πάντοτε ως μια μεγάλη οικογένεια. Ο Γιάννης Αναδιώτης παρατήθηκε και μένει στην παρέτησή του. Εσείς θα είσαστε όλοι και πάλι υποψηφοί για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο? Όχι όλοι. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω λίγο κάτι. Καταρχάς, να σας πω λίγο με τον Αγγλό τελείως. Είμαι στη διοίκηση τα τελευταία 8 χρόνια. Έχω περάσει και από παιδί σαν αθλητής και σαν προπονητής στη συνέχεια από εδώ. Το πρόβλημα, επειδή έκανε την ερώτηση ο Δημήτρης τώρα, αυτή τη στιγμή είναι κατά βάση διοικητικό. Υπάρχει μια κόπωση, υπάρχει μια καθόμενη διοίκηση και υπάρχει μια μηχανή για το τι θα είναι η επόμενη μέρα. Το οικονομικό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που υπάρχει, αλλά αν υπάρχει μια ισχυρή διοίκηση και πολλοί κόσμοι γύρω, νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει το σωματείο όπως τα καταφέρουμε. Το μοντέλο μας, όπως πηγαίνει τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς να το υποστηρίξουμε άλλο. Είναι μια μάχη με την καθημερινότητα. Είναι, όπως είπε και ο Πέτρος πριν, η ανάγκη που μας κάνει να κινούμαστε και τρέχουμε πίσω από τις υποχρεώσεις μας. Οπότε αυτή τη στιγμή, πραγματικά, όπως είπε και η κυρία Βουλά, είναι μια χρήσιμη στιγμή για το σωματείο, διότι πάμε σε εκλογές. Πολλοί από εμάς δεν θα είμαστε στην επόμενη διοίκηση. Οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις για το μέλλον του σωματείου από μια καθόλου διοίκηση, το καταλαβαίνετε. Ό,τι άποψη και να έχει ο καθένα, την κρατάμε για τον εαυτό μας ή θα την πούμε στην Γενική Συνέλευση. Και κάνουμε ένα κάλεσμα να μαζευτεί κόσμος. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει το κάλεσμα, και αυτό μου πήγε μεταξύ μας, απλά δεν αναφέρθηκε και το συμπληρώνω, να γίνει και προς τις τοπικές αρχές. Γιατί θεωρώ ότι το σωματείο είναι ιστορικό, είναι μεγάλο, είναι προσβευτής του νησιού μας. Όλοι το καμαρώνουμε, λίγοι έρχονται κοντά όμως, χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει μέσα στο σωματείο. Θα πρέπει να καλέσουμε λοιπόν και τις αρχές, τις τοπικές, τους βουλευτές, να έρθουν στη Γενική Συνέλευση, να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους και να πάρουν όλη θέση και ευθύνη έναντι της κατάστασης της σημερινής. Ευχαριστώ. Πού μου είπε θυμίσω το όνομά σας? Νίκος Μπορκούς. Μυαλό. Μακάρι να μπορούμε να το βοηθήσουμε. Εν ολίγη, για να το πούμε λίγο λαϊκά, όπως πηγαίνουμε, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Είναι αυτό που είπε η κυρία. Δεν πάει άλλο.